Πρώτη φορά απευθείας, αλλά ίσως μια πολύ κρίσιμη ημέρα. Γιατί πρέπει να μετρηθούμε, να μετρήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε πράγματα. Παιδιά, θα το κάνω, παιδιά, συγγνώμη. Έλα, θέλω λοιπόν. Ακούστε. Παράκληση όταν έρθει ο κύριος Τζανακόπουλος, σε ερωτήσει να τις αφήνει μόνο ο κύριος Μαρτζάνης, ως εκπρόσωπος άλλωση του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πολύ ενδιαφέρον σας. Αναμένουν την αντικειμενικότητά του. Λοιπόν, σας το έχω ξαναπεί, ό,τι μήνυμα στέλνουν, διαβάζω, δεν έχω κανένα θέμα να διαβάζω. Συνήθως διαβάζεις τα χειρότερα. Τα χειρότερα διαβάζω, τα καλύτερα είναι για άλλους. Λοιπόν, τώρα, τι μήνυμα εξέλαβε η κυβέρνηση, τι μήνυμα πήρατε εσείς από αυτό το συλλαλητήριο, που εν πάση περιπτώσει, αν τώρα δεν αναλωθούμε εδώ στο να βάλουμε κάτω ακριβώς τους αριθμούς και πόση χώρα για το Σύνταγμα, πόσες ήταν στους δρόμους και αυτά, ήταν μια μεγάλη λαϊκή έκφραση εχθές. Εσείς δεν θα φωνάξετε τοπογράφο? Εμένα δεν είναι η δουλειά μου. Όχι, ήταν μεγαλύτερο από τον τελευταίο χρόνο. Όχι, λέω, θα φωνάξετε τοπογράφο εσείς. Όχι, δεν φωνάξω. Νομίζω ότι. Έχει κοιμηθεί τοπογράφο αλλού. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπαμε και χθες, μια κυβέρνηση δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη τη τι λαϊκές κινητοποιήσεις, ειδικά μια μεγάλη κινητοποίηση ομολογουμένως όπως ήταν η χθεσινή. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να συζητήσουμε και επί της ουσίας του θέματος, επί της ουσίας της διαπραγμάτευσης και όλα τα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση. Διότι από τη δικιά μας μεριά έχουμε πει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι ο τρόπος με τον οποίο προσερχόμαστε στη διαπραγμάτευση είναι για να βρούμε αμοιβαία αποδεκτή λύση. Και αυτή μπορεί να βρεθεί μόνο στο πλαίσιο το οποίο έχει υιοθετήσει η Ελλάδα τουλάχιστον από το 2007 και μετά. Δηλαδή το πλαίσιο μιας σύνθετης ονομασίας η οποία θα ισχύει έναντι όλων και για όλες τις χρήσεις. Κύριε εκπρόσωπε, θα πάμε και οπωσδήποτε, γιατί είναι το μεγάλο θέμα είναι η ουσία, αλλά πρέπει λοιπόν πρώτα να μετρήσουμε το συλλαλητήριο. Ναι, βεβαίως. Και να μετρήσουμε το συλλαλητήριο, τι εννοείται? Θέλω να κάνουμε πω καταμέτρηση των προσώπων. Σας ξαναλέω, λαμβάνουμε υπόψη. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευθύνη εκ μέρους και της κυβέρνησης αλλά και όλων των πολιτικών κομμάτων να εξηγήσουν το state of play της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε μετά το 1992 και όλα όσα έχουν μεσολαβήσει από την ενδιάμεση συμφωνία, από την καταδίκη της χώρας μας από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 2011 για τη στάση την οποία κράτησε η κυβέρνηση κατά την περίοδο 2007-2008. Δεν μιλάω για το βέτο στο Βουκουρέστι, που δεν είναι ακριβώς βέτο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μιλάω για τη συνολική στάση την οποία κράτησε το 2007-2008. Για αυτήν καταδικάστηκε η χώρα. Επομένως πρέπει να συζητήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη νυφολιότητα, πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία για τα πραγματικά ζητήματα και για την πραγματική κατάσταση την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Διότι πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες αλλά και τα πολιτικά κόμματα να πούν με σαφήνεια. Το σύνθημα του χθεσινού συλλαλητηρίου, δηλαδή ότι καμία χρήση του όρου Μακεδονία στην ονομασία των γειτόνων μας είναι μια θέση την οποία μπορεί να υιοθετήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική και πρέπει να την υιοθετήσει. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του και ως πολιτική δύναμη και ως πολίτης. Από αυτό που ρωτάει ο Κώστας και έχει το νόημά του ότι να μείνουμε λίγο στο τι συνέβη εχθές. Στη διαμαρτυρία. Απ' την άλλη και οι δικές σας κινήσεις θεωρείτε ότι ήταν αυτές που θα οδηγούσαν σε ένα εθνικό μέτωπο με όλα τα κόμματα, γιατί σας κατηγορούν ότι δεν ενημερώσατε επαρκώς, ότι κάνατε διπλωματία εν κρυπτό και τώρα βλέπετε υπάρχει ο αντίλογος ότι ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι αυτό ήταν ένα συλλαλητήριο που ουσιαστικά δίνει τον τόνο ότι ο κόσμος δεν σας εμπιστεύεται για να διαπραγματευτείτε. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το μήνυμα του συλλαλητήριου. Το μήνυμα του συλλαλητηρίου ήταν σαφές και έχει να κάνει με το ότι δεν πρέπει να γίνει οποιαδήποτε χρήση του όρου Μακεδονία στην ονομασία της γείτονος. Και ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να βγάζει συμπεράσματα χωρίς προκείμενες, πρέπει να πει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια αν ο ίδιος και το κόμμα του υιοθετούν αυτήν την πολιτική θέση. Δηλαδή, διαγράφουν όλα όσα η παράταξή του διαγράφει όλα όσα η παράταξή του έκανε από το 2007 μέχρι σήμερα, ή θεωρεί ότι η μοναδική θέση η οποία είναι ρεαλιστική, πραγματιστική και μπορεί να οδηγήσει σε λύση είναι αυτή που και στις προγραμματικές ήταν δηλώσεις του 2007 σας, θα σας μιλήσω για την τακτική μας και το 2007 στις προγραμματικές δηλώσεις ψήφισε η κυβέρνηση Καραμαλή και το 2012 στις προγραμματικές δηλώσεις ψήφισε η κυβέρνηση Σαμαρά.
Άρα λοιπόν ως προς αυτό πρέπει να τοποθετηθεί ο κύριος Μητσοτάκης και να αφήσει τις γενικότητες, να αφήσει αυτή την απίστευτη μετατόπιση και τον απίστευτο καιροσκοπισμό ο οποίος τον διακρίνει τουλάχιστον τις τελευταίες 20 μέρες μετά το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τώρα την τακτική μας. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης δεν είχε τίποτα διαφορετικό από τη στάση των προηγούμενων κυβερνήσεων τα τελευταία 10 χρόνια. Από τη στιγμή που δεν είχε προκύψει κανένα απολύτως νέο δεδομένο στη διαπραγμάτευση με τους γείτονες, δεν υπήρχε και κανένα νόημα να προχωρήσουμε σε ενημέρωση για να πούμε γνωστά πράγματα. Επιτρέψτε μου. Μετά τη συζήτηση με τον κύριο Ζάεφ, όταν δηλαδή είδαμε ότι υπάρχουν νέα δεδομένα στο πεδίο της διαπραγμάτευσης, το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός ήταν να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς σε τέτα-τέτ συναντήσεις, στις οποίες συζητήθηκε εφόλιστη ύλη το ζήτημα του ονοματολογικού, αλλά και η πορεία των διαπραγματεύσεων. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το οποίο ο κ. Μητσοτάκης κάνει αυτή τη στιγμή, ότι δηλαδή κατηγορεί την κυβέρνηση για υποτιθέμενη εγκρυπτό διπλωματία, πώς γίνεται εγκρυπτό διπλωματία βεβαίως με τους δημοσιογράφους παρόντες, με δημόσιες δηλώσεις μετά τις συναντήσεις, με δελτία τύπου, με τοποθετήσεις εκ μέρους του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών και του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι ένα ζήτημα το οποίο εντάξει προκαλεί κάποια ερωτηματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω λοιπόν ότι ο κ. Μητσοτάκης αυτό το οποίο κάνει είναι ότι προσχηματικά και επειδή θεωρεί ότι θα έχει κομματικά ωφέλη και πολιτικά ωφέλη από την υποστήριξη συλλαλητηρίων με τα οποία ο ίδιος πολιτικά δεν συμφωνεί, θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μέχρι να φτάσει το ραντεβού Ζάεφ Τσίπρα, είχαμε κάποιες. Ποιες ήταν οι εξελίξεις? Δεν είχαμε κάποιες εξελίξεις. Δεν μιλούσε ο κ. Κοτζιάς. Ποια ήταν τα νέα δεδομένα? Ποια ήταν τα νέα δεδομένα? Δεν είχε πει μια συζήτηση. Δεν υπήρχε καμία αλλαγή στην κεντρική πολιτική θέση της χώρας. Η κεντρική πολιτική θέση της χώρας ήταν ότι διαπραγματεύονται. Μα σας ξαναλέω. Διότι υπήρχε. Αυτό είναι δεύτερο ζήτημα. Επιτρέψτε μου. Ναι. Δεν υπήρχε κανένα νέο δεδομένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν άλλαξε η πάγια διαπραγματευτική θέση της χώρας τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή, δεν πήγαμε πίσω από τη λογική σύνθετη ονομασία έργα που ισχύει έναντι όλων και για όλες τις χρήσεις. Επομένως, τι δεν είχαμε πει, είναι ψηφισμένα στις προγραμματικές δηλώσεις, κύριε Μετζάνη, όλα αυτά. Πέρα από το είναι ψηφισμένα, εσείς είπατε προηγουμένως ότι η Κοινή Δημοκρατία τα είχε ψηφίσει στις προγραμματικές δηλώσεις. Δεκάδες φορές τα έχουμε πει. Δεν άλλαξε καμία. Πάμε εκεί, παιδιά. Πάμε. Τι λέτε? Ξεκινάμε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τα είπε. Μετά. Καθόλου μετά. Η συνάντηση ήταν ανακοινωμένη. Η συνάντηση ήταν ανακοινωμένη. Οι συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών με τον κύριο Δημητρόφ ήταν ανακοινωμένες. Επομένως, αφού θα συλλέγαμε τα νέα δεδομένα, θα προσπαθούσαμε να συζητήσουμε. Αυτή η συζήτηση όλη είχε ξεκινήσει, κύριε Τζανακόπουλε, αν μου επιτρέπετε, και από το γεγονός ότι δεν είχατε ενιαία φωνή στην κυβέρνηση. Δηλαδή, έβγαινε ο κύριος Καμένος και έλεγε κάθε μέρα κάτι άλλο. Ζήτημα. Και συνεχίζει. Είναι ένα διαφορετικό ζήτημα και επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Το γεγονός ότι ένας υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης εκφράζει επιφυλάξεις, προβληματισμούς ή διαφορετικές απόψεις. Ένας υπουργός. Επιτρέψτε μου. Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει τοποθέτηση επί της διαπραγμάτευσης. Έχει σαφή συγκεκριμένη τοποθέτηση, η οποία εκφράζεται από πού? Από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό των Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα, όταν θα καταλήξουμε σε λύση, επιτρέψτε μου να έχω την εκτίμηση ότι θα είναι μία λύση που θα δώσει τη δυνατότητα για την ευρύτερη κοινοβουλευτική και πολιτική συνένεση. Για να κάνουμε πάντως ένα update και επίσης, να επιστρέψουμε στο συλλαλητήριο και θα επίσης, σε σχέση με τον κύριο Καμένο, επιτρέψτε μου, θέλω να σας πω ότι ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι έχει εκφράσει προβληματισμούς και επιφυλάξεις, έχει πει με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια ότι έχει εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος διεξάγει τις διαπραγματεύσεις, όπως επίσης έχει δηλώσει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι εκείνος δεν πρόκειται να γίνει σαμαράς. Ο κύριος Καμένος θα πάει στο ΝΑΤΟ τον Ιούνιο όμως? Κανένας από τους δύο. Υπάρχει τρίτη επιλογή. Ο Πρωθυπουργός θα πάει, διότι μιλάμε για σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είναι είδηση. Μπορείτε να μπείτε στο site του ΝΑΤΟ. Όχι, αλλά υποτίθεται ότι οι Υπουργοί Άμυνας εκπροσωπούν. Το ΝΑΤΟ έχει πάρα πολλές διαφορετικές συναντήσεις και συνεδριάσεις. Αυτό για το οποίο συζητάμε τον Ιούλιο είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στην οποία συμμετέχουν αρχηγοί κρατών.
Να ρωτήσουμε λίγο τα σημερινά, κύριε Τζανακόπουλε, και τα πολύ φρέσκα, γιατί ωραία αυτή η κουβέντα και χρήσιμη και πολύτιμη. Και ίσως είναι και. Πρέπει να την πάμε και παραπέρα, να πάμε στο τι λέει ο κύριος Νίμιτς και πού την πάει την διαπραγμάτευση. Όμως πρέπει να μείνουμε και στα τη κυβέρνηση. Δεν καθοδηγεί τη διαπραγμάτευση, κύριε Λασκαράκη. Δεν καθοδηγεί ο κύριος Νίμιτς τη διαπραγμάτευση. Δεν κύριε Λασκαράκη όμως, γιατί γράφει. Να πάμε λίγο στο. Ο κύριος Νίμιτς είναι ο επίσημος διαμεσολαβητής του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα η διαπραγμάτευση γίνεται μεταξύ τη Ελλάδα και τη πρώην. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στον κύριο Νίμιτς, να μείνουμε όμως στον κύριο Καμένο. Χθες στο Twitter, ο κύριος Εθνικός Εταίρος και Υπουργός Εθνικής Άμυνας έγραψε πως η ενότητα των Ελλήνων δεν μπορεί να αναμαυρωθεί από ακραίους. Το σημερινό συλλαλητήριο το έγραψε ο κύριος Καμένος. Ήταν η ψυχή των Ελλήνων ανεξάρτητα κομμάτων που κανένας δεν μπορεί να μη σεβαστεί. Και το ερώτημα είναι πώς ζητά ο Πάνος Καμένος από το υπόλοιπο της κυβέρνησης να σεβαστεί τον κόσμο που βρέθηκε χθες ο Σύνταγμα. Γιατί είπε κανείς ότι δεν τον σεβόμαστε. Με ποιο τρόπο ζητά, τι εννοεί ο κ. Καμένος, το λέει πρέπει να το σεβαστούμε. Τι έχει ακούσει ο κ. Καμένος και ζητά τον να σεβόμαστε. Ακούσει όλη η κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά, δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η αγωνία του κόσμου, η ευαισθησία του κόσμου και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η προσπάθεια να καπηλευθούν αυτή την αγωνία ή να την εκμεταλλευτούν για πολιτικούς ή ιδεολογικούς λόγους διάφορα ακραία στοιχεία τα οποία έδωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τόνο στη χθεσινή συγκέντρωση. Εγώ θα επιμείνω πάντως γιατί ο Πάνος Καμένος ζητά να σεβαστεί προφανώς και η κυβέρνηση. Σας είπα, τον σεβόμαστε. Το ποιο είναι, πώς αποκωδικοποιεί. Ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Ακούμε παραπάνω την άποψή του, δεν την απαξιώνουμε. Αντιθέτως θεωρούμε ότι θα πρέπει με πάρα πολύ σαφή τρόπο να εξηγήσουμε στο σύνολο του ελληνικού λαού ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στη διαπραγμάτευση, πού μας οδήγησαν οι επιλογές εξωτερικής πολιτικής που στοχεύανε στην εξυπηρέτηση όχι του εθνικού συμφέροντος, αλλά αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τα εθνικά δίκαια, οδήγησαν σε συνεχείς διαπραγματευτικές ήττες και η θέση την οποία έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας στο θέμα της διαπραγμάτευσης είναι πολύ χειρότερη από τη θέση στην οποία μπήκε, με την οποία μπήκαμε στη διαπραγμάτευση το 1992. Ο κύριος Καμένος λοιπόν λέει να σεβαστούμε τους πολίτες που κατέβηκαν στο συλλαλητήριο. Ακριβώς αυτό κάνουμε. Παίρνουμε υπόψη αυτή την αγωνία, παίρνουμε υπόψη τον προβληματισμό, παίρνουμε υπόψη την θέση, παίρνουμε υπόψη τη διαφωνία. Αυτό δεν σημαίνει όμως. Θα επηρεάσει όμως ότι... τη διαπραγμάτευση, κύριε Τζανακόπουλε. Σας ξαναλέω. Αυτό το οποίο θα επηρεάσει είναι στο ότι θα πρέπει με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια να εξηγήσουμε τη διπλωματική ιστορία, την ιστορία της εξωτερικής πολιτικής, τις ήττες τις οποίες μας οδήγησε η θέση υπεράσπισης των υποτιθέμενων εθνικών δικαίων από το 1992 μέχρι σήμερα και θα μας βοηθήσει να εξηγήσουμε ποια είναι η εξωτερική πολιτική εξυπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος. Όλος ο κόσμος ήταν κάτω, έλεγε ότι η Μακεδονία είναι μια και ελληνική. Εδώ πάμε στη διαπραγμάτευση με άλλα δεδομένα. Βοηθάει αυτή η διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση τα θέλει αυτά. Να μιλήσουμε λίγο της ουσίας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση τις διεθνείς συνθήκες η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας δεν ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η Μακεδονία ανήκει κατά 51% στην Ελλάδα, κατά 30% στη Βουλγαρία, το υπόλοιπο κομμάτι ανήκει στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και 1% ανήκει στην Αλβανία. Επομένως, ακόμα και επί της ουσίας, ακόμα αν πάμε τη συζήτηση που εκεί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την πάμε, βλέπουμε ότι η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας αυτή τη στιγμή ανήκει σε διαφορετικά εθνικά κράτη και αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να τη λαμβάνει υπόψη της εξωτερικής. Η ελληνική εξωτερική πολιτική. Κύριε Ζανακόπουλε, είναι θέμα ταυτότητας της γειτονικής χώρας. Θέτουν θέμα ταυτότητας, μακεδονικής ταυτότητας. Όλοι οι λαοί, κύριε Μερτζάνη, έχουν μια ταυτότητα. Δεν μπορεί κανένας λαός να στερήσει από τον άλλο λαό την ταυτότητά του. Από δηλαδή είναι Μακεδόνες, αυτό σας ρωτάω όμως. Σας ρωτάω γιατί αυτοί θεωρούν ότι είναι Μακεδόνες. Αυτοί θεωρούν ότι η εθνική τους ταυτότητα είναι αυτή που είναι, αλλά επίσης να σας θυμίσω ότι και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υπάρχουν εντελώς διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, υπάρχουν Αλβανοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται ως Σλαβομακεδόνες, υπάρχουν άνθρωποι και οι οποίοι υπάρχουν. Ανήκουν. Βεβαίως υπάρχουν και Έλληνες, υπάρχουν και, αν δεν κάνω λάθος, Βούλγαροι. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά ρευστή όπως συμβαίνει
τις περισσότερες φορές σε τέτοιες περιπτώσεις. Σας ξαναλέω όμως ότι από τη δική μας μεριά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να λάβουμε υπόψη μας τις πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί και στην εξωτερική πολιτική και στο συγκεκριμένο χώρο της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας και στη βάση αυτών των πραγματικοτήτων να διαπραγματευτούμε. Πάμε λοιπόν στις πραγματικότητες. Το κείμενο του κυρίου Νίμιτς λέει δεν κάνει καμιά αναφορά στην υποχρέωση αλλαγής του συντάγματος που ακούω νομίζω ότι είναι βασικό ζητούμενο της ελληνικής πλευράς και το διατάξεων με αλυτρωτικό περιεχόμενο. Γιατί είναι λειψό το κείμενο. Αυτά διαβάζουμε το και ρωτάμε. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Αν διαβάσατε το κείμενο. Δεν ισχύει αυτό. Δεν λοιπόν, περιγράφηκαν τέτοια διαπρόσωπα. Σύνθετε, ακούστε κύριε Λασκαράτα, όταν μιλάμε για σύνθετη ονομασία έργα όμνες, αυτό σημαίνει έναντι όλων. Έναντι όλων σημαίνει και για την ίδια την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πράγμα το οποίο ερμηνευτικά οδηγεί στην ανάγκη για αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της γείτονος και ως προς το εσωτερικό της. Επομένως, μην προσπαθείτε, να βγάλετε δημοσιογραφικά συμπεράσματα από διαπραγματευτικά κείμενα ή από κείμενα τα οποία χρήζουν νομικών ερμηνεών. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, προβληματικό. Επομένως, επιτρέψτε μας να διαπραγματευτούμε στη βάση των πολιτικών θέσεων τις οποίες έχουμε εκφράσει και από εκεί και πέρα, όταν θα δείτε τη συμφωνία, μπορείτε να μας ασκήσετε. Αλλά και η δουλειά των δημοσιογράφων. Η δουλειά των δημοσιογράφων να βγάζουν δημοσιογραφικά συμπεράσματα. Λέτε ότι δεν αλλάζει αυτή η γραμμή. Μα σας ξαναλέω, όταν μα σας ξαναείπα, βεβαίως να βγάζετε δημοσιογραφικά συμπεράσματα, αλλά επί των πραγματικών γεγονότων και επί των πραγματικών προτινόμενων. Όταν μιλάμε για σύνθετη ονομασία έργα. Δεν μπορείτε να μην ερμηνεύσετε. Ναι. Δεν γίνεται να μην ερμηνεύσετε. Η αλλαγή του συντάγματος είναι ζητούμενο, λοιπόν. Σας ξαναλέω, λοιπόν. Όταν μιλάμε για σύνθετη ονομασία έργα όμνες, αυτό σημαίνει έναντι όλων. Αυτό περιλαμβάνει και τη γειτονική μας χώρα. Πράγμα το οποίο ερμηνευτικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας. Για να υπάρξει αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας χρειάζεται συνταγματική σε αναθεώρηση. Σε ποιο χρόνο όμως, κύριε Τζανακόπουλε, διότι εδώ καταλαβαίνουμε, εμείς τώρα οι δημοσιογράφοι που λέτε ότι ερμηνεύουμε και από πηγές που προκύπτουν, χωρίς να το έχουμε ακριβώς και μπροστά μας το κείμενο αυτό, ότι ο κύριος Νίμιτς προκρίνει μία λύση, μία συμφωνία που θα έρχεται σε φάσεις. Δηλαδή, όλοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρώσω μια στιγμή την ερώτηση. Ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή η αλλαγή του συντάγματος να επιτευχθεί μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο συζητάμε εμείς τώρα μέχρι τον Ιούνιο για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και αν συζητηθεί η ένταξη της χώρας ή όχι. Άρα, μήπως και αυτό το σύμφωνο που πάει να στήσει τώρα ο κύριος Κοντζιάς είναι μια ασφαλιστική δικλίδα που θα μας βάζει σε μια διαδικασία να δεχτούμε να δώσουμε και ένα τράτο περαιτέρω, αλλά να διασφαλίζει κιόλας ότι δεν θα τα αλλάξουν μετά και ότι αυτό θα το έχουμε εδώ πέρα, θα το έχουμε υπογράψει και η Αθήνα και τα Σκόπια και θα το έχει επικυρώσει ενδεχομένως και ο ΙΕ. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Βεβαίως. Όταν δύο χώρες έχουν μια διαφορά, η διαφορά αυτή επιλύεται μέσω της υπογραφής μιας διεθνούς σύμβασης. Η διεθνής αυτή σύμβαση έχει διάφορες διατάξεις οι οποίες ορίζουν και τον τρόπο που πρέπει οι δύο χώρες να συμπεριφερθούν έτσι ώστε να καταλήξουμε στην τελική επίλυση της διαφοράς. Επομένως, δεν μιλάμε για ένα σύμφωνο, δεν μιλάμε για μια συμφωνία κυρίων, μιλάμε για μια δεσμευτική διεθνή συνθήκη, παραβίαση της οποίας θα γεννά διεθνή ευθύνη και άρα θα δημιουργεί και το δικαίωμα του αντισυμβαλόμενου ο οποίος εθίγει να χρησιμοποιήσει αντίμετρα. Έτσι λειτουργεί το διεθνές δίκαιο. Αντίμετρα είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς κύρωση απέναντι σε αυτόν ο οποίος παραβίασε τη διεθνή συνθήκη. Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, άρα λοιπόν μιλάμε για μια διεθνή σύμβαση η οποία θα επιλύει όλα τα ζητήματα και θα περιγράφει τα συγκεκριμένα βήματα που θα οδηγήσουν στην επίλυση, στην τελική επίλυση της διαφοράς. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, ξέρετε, θα γινόταν και με το Κυπριακό. Δηλαδή, θα υπογραφόταν μια διεθνή συνθήκη η οποία θα όριζε τα συγκεκριμένα βήματα που θα έπρεπε να γίνουν έτσι ώστε να καταλήξουμε στην επίλυση του προβλήματος. Έτσι λύνονται οι διεθνείς διαφορές μεταξύ των κρατών. Άρα θα είναι σε φάσεις αυτό το οποίο συζητάμε. Εννοείται σε φάσεις. Όχι, θα είναι μια ενιαία συμφωνία στην οποία θα περιγράφονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Στην οποία θα περιγράφονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών της σύμβασης. Άρα εμείς δηλαδή θα εγκρίνουμε και θα τραβήξουμε το βέτο έτσι όπως το αποκαλούμε. Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση της ένταξης, να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της χώρας. Με πάρα πολύ χώρας. Μεγάλη σαφήνεια ότι δεν θα αποδεχτούμε
την είσοδο της, μάλλον όχι, ότι θα, θα διαπραγματευτούμε έτσι ώστε η είσοδος της γειτονικής χώρας στους διεθνείς οργανισμούς να γίνει μετά την αλλαγή της συντογματικής της ονομασίας. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές αυτό. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση. Τη βλέπω μισό λεπτό, Κώστα. Ερώτηση από μήνυμα, επειδή τα βλέπω μόνο εγώ. Και... γιατί, κύριε Τζανακόπουλε, πρέπει να καταλήξουμε οπωσδήποτε σε λύση του Σκοπιανού? Ποιος έχει το ζόρι, εμείς ή τα Σκόπια? Και αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για μας. Λοιπόν, θα απαντήσω με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους πρέπει να καταλήξουμε σε λύση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος σε μια ευρύτερη. Είναι ο γενικός λόγος σε μια περιοχή αποσταθεροποιημένη όπως είναι τα Βαλκάνια να συμβάλλουμε κι εμείς στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει και η Ελλάδα ως χώρα ισχυρή εντός της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων είναι να εμπεδώνει τη σταθερότητα, να δουλεύει στην κατεύθυνση της συνανάπτυξης και της αλληλεγγύης με όλους τους γειτονικούς μας λαούς, διότι αυτό είναι προς όφελος όχι μόνο των Βαλκανίων ευρύτερα, αλλά και της ίδιας της Ελλάδας. Αυτός είναι ο γενικός πολιτικός λόγος. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήδη περίπου πάνω από 100 χώρες έχουν αναγνωρίσει την γειτονική χώρα με τη συνταγματική τους ονομασία. Και εφόσον μέσα στους επόμενους μήνες ή τα επόμενα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε μία λύση στο ζήτημα της ονομασίας, αυτό στο οποίο θα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων είναι μια πιθανότατα μία αναγνώριση εκ μέρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της γειτονικής χώρας με τη συνταγματική της ονομασία. Και πρέπει να αναρωτηθούν και οι πολίτες οι οποίοι εχθές κατέβηκαν στο συλλαλητήριο, αλλά και εκείνοι οι οποίοι διατυπώνουν αυτή την ερώτηση, η οποία είναι απολύτως εύλογη και θεμητή, αν εμείς θα θέλαμε μια τέτοια εξέλιξη. Έχουμε χρονοδιάγραμμα εμείς ή το έχουμε μόνο το χρονοδιάγραμμα? Δεν πιεζόμαστε. Εμείς προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε και να βρούμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Από εκεί και πέρα χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει. Εφόσον καταφέρουμε να βρούμε σημεία ισορροπίας, σημεία σύγκλισης, θα προχωρήσουμε στη συμφωνία. Ιούνιος το 18. Σας ξαναλέω, δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα. Από τη δικιά μας μεριά δεν πιεζόμαστε. Ενώ παρακολουθούμε ότι τα οικονομικά και οι αριθμοί και οι εξελίξεις.